Κρατική Δούμα, η κάτω βουλή της Ρωσίας, ενέκρινε σήμερα ένα νομοσχέδιο που διευρύνει την απαγόρευση της ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδας και περιορίζει την επίδειξη της ΛΟΑΤΚΙ συμπεριφοράς, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη οποιαδήποτε έκφραση του τρόπου ζωής της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, ο οποίος πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στην Άνω Βουλή και από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, οποιαδήποτε δράση ή πληροφόρηση που περιέχει μια προσπάθεια προώθησης της ομοφιλοφιλίας σε δημόσιους χώρους, στο διαδίκτυο ή σε ταινίες, βιβλία και διαφημίσεις, μπορεί να επισύρει την επιβολή μεγάλου προστίμου. Προηγουμένως, ο νόμος θεωρούσε παράνομη μόνο την προώθηση του τρόπου ζωής της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στα παιδιά. Ο νέος νόμος επίσης απαγορεύει την επίδειξη συμπεριφορών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ σε παιδιά. Οι Ρώσοι βουλευτές ισχυρίζονται ότι υπερασπίζονται τις παραδοσιακές αξίες του ρωσικού κόσμου ενάντια στη φιλελεύθερη Δύση, η οποία λένε θέλει να τις καταστρέψει. Η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ είναι ένα στοιχείο υβριδικού πολέμου και σε αυτόν τον υβριδικό πόλεμο πρέπει να προστατέψουμε τις αξίες μας, την κοινωνία και τα παιδιά μας, είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ο Αλεξάνδερ Χίνστεϊν, ένας από τους αρχιτέκτονες του νομοσχεδίου. Ο νόμος επιβάλλει πρόστιμα έως 400.000 ρούβλια, δηλαδή 6.364 ευρώ, σε φυσικά πρόσωπα και έως 5 εκατομμύρια ρούβλια, που αντιστοιχούν σε 80 περίπου χιλιάδες ευρώ, σε νομικά πρόσωπα. Οι ξένοι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινή φυλάκισης 15 ημερών και με επακόλουθη απέλαση. Στην εφαρμογή TikTok είχε επιβληθεί τον περασμένο μήνα πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ρουβλίων, 47.732 ευρώ δηλαδή, επειδή προωθούσε βίντεο με θέματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, ενώ η ρωσική ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημερώσεως ζήτησε από τους εκδοτικούς οίκους να φροντίσουν να απομακρύνουν όλα τα βιβλία που περιέχουν προπαγάνδα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ από τις προθήκες των βιβλιοπωλείων.